πάμε και σήμερα. Πολύ ωραία. Κάθε μέρα είναι ωραία. Ενώ πιστεύω αρχικά ότι ναι, το έχω, είναι κάτι που μπορώ να ελέγξω, μπορώ να τα καταφέρω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε πολλά ερωτήματα τα οποία η μόνη απάντηση που μπορούμε να πάρουμε είναι μέσα από αυτή την ομάδα. Ξεκινάς νομίζοντας ότι θα έχει αρχή και τέλος και ίσως να θεωρείς ότι ξέρεις και πότε θα τελειώσει. Δηλαδή, εγώ έβαζα στο μυαλό μου ένα πολύ κοντινό ορίζοντα ότι πόσο θα μας πάρει αυτή η ιστορία. Ποτέ δεν ξέρεις πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα της εξάρτησης. Είναι και η διπολική. Εδώ και λίγο καιρό, το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη λειτουργεί στο Ηράκλειο μια νέα μονάδα που απευθύνεται στα άτομα με ψυχιατρική συνοσηρότητα. Απευθύνεται σε άτομα, σε ανθρώπους που έχουν διπλή διάγνωση, όπως λέμε. Δηλαδή, τη συνοσηρότητα ενός από τη μία εξάρτησης, από μία ή περισσότερες ουσίες ή μία εξαρτητική συμπεριφορά και ταυτόχρονα μία σοβαρή ψυχική νόσο, η οποία ουσιαστικά τίνει να γίνει μία αυτοτελής έτσι, οντότητα. Πρόκειται δηλαδή για το πιο ευαίσθητο και ίσως το περισσότερο παραμελημένο κομμάτι του πληθυσμού. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των ατόμων που βρίσκονται στην εξάρτηση, είτε από ουσίες, νόμιμες, παράνομες, είτε από άλλες συμπεριφορές, που ταυτόχρονα χρειάζεται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Που τι σημαίνει αυτό, κάνει διπλή την ανάγκη για φροντίδα, κάνει διπλή την προσπάθεια. Το γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες έχει ουσιαστικά πληρότητα, σωστά, είναι δείγμα του πόσο ανάγκη έχει η κοινωνία της Κρήτης, του Ηρακλείου, αυτή τη μονάδα. Νομίζω ναι, γιατί η διπλή διάγνωση, όπως την έτσι περιέγραψα σύντομα, δεν είναι βέβαια ένα καινούριο φαινόμενο, αλλά αφορά σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Αν δεν ήταν εδώ αυτή την ώρα, πού θα ήταν? Θα ήταν σπίτι, μόνοι τους. Πόσα άτομα εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή η μονάδα? Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε λίστα αναμονής? Προσπαθούμε να έχουμε την πόρτα μας ανοιχτή για όποιον χρειαστεί τη βοήθειά μας και τις υπηρεσίες μας. Προς το παρόν έχουμε στη δύναμή μας περίπου 25 θεραπευόμενους, συν τις οικογένειές τους, τις οποίες επίσης φροντίζουμε και είμαστε μαζί τους σε μια θεραπευτική παρέμβαση. Νομίζω ότι ο κάθε ένας εδώ πέρα το κάνει σαν ένα δώρο για τον εαυτό του. Μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά έχει μεγάλη ανταμοιβή. Η παρέμβαση της διεπιστημονικής ομάδας της μονάδας δεν είναι μόνο διάστατη. Αφορά υπηρεσίες τόσο ψυχιατρικής φροντίδας όσο και απεξάρτησης. Και οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια και οι οικογένειές τους εκπαιδεύονται καταρχήν στο να αναγνωρίζουν τα σημάδια, τα συμπτώματα, στην συμμόρφωση φαρμακευτική αγωγή, στο πώς μπορώ να διαχειριστώ ένα πρόβλημα που προκύπτει από την ψυχική νόσο. Αυτά όλα είναι εξίσου πρωταρχικός στόχος με την πορεία της απεξάρτησης. Δεν μπορώ να φανταστώ τη διαδικασία αυτή, να την περνάω χωρίς να παίρνω βοήθεια από εδώ. Και δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω και για το παιδί μου. Κάθε μέρα παίρνουμε και κάτι. Το έχουμε ανάγκη, γιατί στον έξω κόσμο, ας πούμε, μπορεί να μην είμαστε τόσο ευπρόζεκτοι, αλλά εδώ πέρα είμαστε ευπρόζεκτοι. Σε εμένα και στη μητέρα του δίνει γνώση. Το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Στον γιο του δίνει δύναμη, διότι κάποιες στιγμές συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά για να αλλάξει θέλει το ανάλογο περιβάλλον, υποστηρικτικό περιβάλλον για να προχωρήσει. Μέσα από τις διαδικασίες έρχομαι πιο κοντά με ανθρώπους, αποκτιέται εμπιστοσύνη με την οικογένειά μου, με φίλους απ' έξω. Βλέπω ότι φτιάχνουν οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Αυτά τα παιδιά, δυστυχώς, καλώς ή κακώς, έχουν περιθωριοποιηθεί και μπορούν να κάνουν παρέα μόνο με ανάλογα παιδιά. Και να θέλεις είναι πολύ δύσκολο. Εδώ τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Έστω και λίγο να θέλεις, παίρνεις κίνητρο για να προχωρήσεις. Η μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συνοσηρότητα του ΚΕΘΕΑ είναι η μοναδική που λειτουργεί σε επίπεδο Κρήτης. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν από τη μια εξαρτήσεις και από την άλλη μια ψυχιατρική νόσο, αλλά και οι οικογένειές τους,
βρίσκουν εδώ φιλόξενο και πρόσφορο έδαφος για να πατήσουν ξανά γερά στα πόδια τους. Δημιουργούμε ότι μαθαίνουμε να μην το βάζουμε κάτω. Έχοντας κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων αλλά και των φροντιστών τους, η μονάδα έχει δημιουργήσει και κέντρο ημέρας. Στην καθημερινότητά τους δεν είναι τόσο εύκολο και δεν τους δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούν με το φαγητό, με την αυτονομία τους γενικότερα. Και εδώ έχουν την ευκαιρία να μάθουν και νέες δεξιότητες και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αν διαβάσει και κάποιος το φυλάδιό μας, θα δει ότι μιλάμε για το ολιστικό μοντέλο. Δηλαδή ότι κάνουμε μια προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένες. Αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο αυτό που λέμε ταυτόχρονη φροντίδα της ψυχικής υγείας με την εξάρτηση. Αφορά και ένα άλλο κομμάτι που λέει το να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς της ζωής. Περνώντας την πόρτα του προγράμματος είναι να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό με τις δραστηριότητές τους, με τη μαγειρική, με κατασκευές που φτιάχνουμε. Και να μοιράσουμε τις σαλάτες στα φιατάκια. Ένα μπουκάλι, να γεμίσουμε την κανάτα με το νερό. Γνωρίζατε για τις εξαρτήσεις, γνωρίζαμε. Για τις εξαρτήσεις γνωρίζαμε. Όπως κάθε γονιός και εγώ, ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα. Αλλά γνωρίζαμε εδώ και χρόνια. Για το ψυχιατρικό προέκυψε στο στρατό. Το οποίο βγήκε λόγω των ουσιών. Οι δραστηριότητες δεν σταματούν εκεί που τελειώνουν τα γεωγραφικά όρια της μονάδας. Η διεπιστημονική ομάδα προσπαθεί να φέρει τα άτομα με διπλή διάγνωση στην κοινωνία και να τα βοηθήσει να ανακαλύψουν δεξιότητες που δεν ήξεραν ή ξέχασαν πως είχαν. Τα κέντρα ημέρας είναι και ένας αναπνευστήρας για τους γονείς, σωστά? Σίγουρα. Και για τα άτομα τα ίδια, που δυστυχώς πολλές φορές παραμένουν χωρίς πάρα πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση στο σπίτι, ακόμη χωρίς να έχουν ενταχθεί έτσι σε ένα περιβάλλον εργασίας, αλλά φυσικά και για τις οικογένειες που ακριβώς αποσυμφορεί πάρα πολύ και το οικογενειακό περιβάλλον και δημιουργεί μία ανάσα. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που δεν μπορείς να το δεις έξω από τις σχέσεις που φτιάχνει ένα άτομο με τους φίλους, με την οικογένεια, με την κοινότητα, με την κοινωνία ευρύτερα, με το εργασιακό του περιβάλλον. Αν μιλάμε λοιπόν για ένα φαινόμενο που δεν μπορείς να το δεις έξω από αυτά, τότε θα πρέπει να μιλάμε και για μια θεραπεία που θα τα εμπεριέχει. Μέρημνα υπάρχει και για τους φροντιστές των ατόμων με διπλή διάγνωση. Γονείς, κηδεμόνες, σύντροφοι, αδέρφια, όλοι χωράνε στη μεγάλη αγκαλιά του ΚΕΘΕΑ. Γονείς σε εμάς αποτελούν το μισό μας πρόγραμμα. Γιατί συμμετέχουν κανονικά σε ομάδες οικογένειας, έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, να αποδεχτούν το ψυχική νόσο. Πώς το διαχειριζόμαστε. Τι χρειάζεται να ξέρω για το παιδί μου, για να προλάβω την υποτροπή του. Τι χρειάζεται να ξέρω για να το διαχειριστώ μαζί με την εξάρτηση. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι προϋπόθεση για να πάει καλά και η θεραπεία των μελών, η συμμετοχή της οικογένειας, για να γίνουν αλλαγές που θα βοηθάνε να αλλάξει και το ίδιο το άτομο τη ζωή του, γιατί γι' αυτό μιλάμε στην πραγματικότητα. Η συνύπαρξη ψυχιατρικής νόσου και διαταραχών λόγω εξαρτήσεων δεν είναι νέο φαινόμενο. Όσο περνά όμως ο καιρός, όλο και διωγγώνεται. Καμιά δομή ψυχικής υγείας στην Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, καμιά φορά ούτε καν να διαγνώσει αποτελεσματικά τη συνοσηρότητα. Τα άτομα που χρήζουν θεραπείας παραπέμπονται από τη μια υπηρεσία στην άλλη, με την ίδια επιβαρημένη κατάστασή τους να επιδεινώνεται. Γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη η μονάδα για τα άτομα με ψυχιατρική συνοσηρότητα του ΚΕΘΕΑ να γίνει προτεραιότητα για την κοινωνία, να ξεπεράσει το χρονικό ορίζοντα που της εξασφάλισε η ένταξή της στο ΕΣΠΑ, να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργία της για τα άτομα, για τις οικογένειες, για ολόκληρη την κοινότητα. Έχει αλλάξει το παιδί σε τη μέρα που είστε εδώ? Ναι, έχει αλλάξει. Έχω δει αλλαγές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια εύκολη πορεία, βέβαια. Δεν είναι εύκολη πορεία, ούτε κάτι απλό. Με τη συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη ομάδα, μπορώ να πω ότι πλέον είμαι σοφότερος γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ πιο σοφός σίγουρα από τότε που βρέθηκα τον Νοέμβρη πρέπει να ήταν του 20, στο Γενικό Νοσοκομείο, το Στρατικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων, όπου εκεί αυτό που αντίκρισα ήταν σοκαριστικό. Βέβαια, όλη αυτή η πορεία έχει πολλά πισωγυρίσματα. Αλλά οι αλλαγές που έχω δει είναι πολύ μεγάλες.